Νικόλα Ζέρβα κατευθείαν. Έλα Νικόλα, τι κάνεις? Καλώς τον. Χρόνια πολλά κιόλας, καλή χρονιά από αέρος. Χρόνια πολλά και από αέρος. Με υγεία. Πρώτη εκπομπή του χρόνου είναι? Ναι. Κοινή, ναι, έχουμε κάνει χώρια. Εντάξει. Αλλά κοινή, ναι. Πώς πάει εσύ? Με το καλό. Καλά κι εγώ. Εντάξει. Και τον Ολυμπιακό μια χαρά το βρήκε στην κορυφή της Ευρωλίγκας στο φινάλε. Συμφωνείς ότι είναι η καλύτερη ομάδα του πρώτου γύρου? Ναι, νομίζω ότι μιλούν οι αριθμοί, μιλάνε τα μάτια μας. Τουλάχιστον των ουδέτερων ή τουλάχιστον αυτών που μπορούν να, παρά την οποία οπαδική τους προτίμηση, να δουν καθαρά τι γίνεται στο παρκέ. Νομίζω ότι αυτές τις 17 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι δίκαια πρώτος και νομίζω ότι δεν έχει εξαργυρώσει και απόλυτα στο ρεκόρ του αυτή την ανωτερότητα. Ναι, ναι, σωστά. Έχοντας χάσει τουλάχιστον δύο παιχνίδια που με λίγη περισσότερη προσοχή ή με λίγη περισσότερη τύχη, να το πω έτσι. Εντάξει, αυτό ισχύει βέβαια και για τους άλλους. Για όλους. Και οι άλλοι κάνανε τις γκέλες τους. Για όλους. Ναι. Όταν σε μια Ευρωλίγκα έχουν γίνει από τους πρωτοπόρους 6 ήττες στον πρώτο γύρο, ναι. Και 6 ήττες βρίσκαμε παλιά σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, σε όλη την κανονική διάρκεια για τον πρωτοπόρο. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ για κανένα αποτέλεσμα. Οπότε... Καταρχάς νομίζω, Νίκο, ότι στη φετινή Ευρωλίγκα δεν υπάρχει αφενός μια Τσέσκα, που η πάντα Τσέσκα κατέβαζε ομάδες σχεδόν ανίκητες, που τελείωναν τις κανονικές περιόδους με ελάχιστες ήττες, και αφετέρου δεν υπάρχει μια τύπου Χίμκι. Ναι, όπου box. Χάνει και απλά κανένα τη Χίμκι του Κουρτινάτη των τελευταίων ετών, εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο οι ομάδες. Όπου όσο να είναι, επηρεάζουν τα ρεκόρ και των υπολείπων. Ή τα αρνητικά, τι θα την κάνε. Βέβαια, για να είμαστε τώρα ρεαλιστές και να μιλάμε έτσι, με σύμφωνα με τα δεδομένα, δεν απαιτεί ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, να τερματίσει και πρώτος. Γιατί έρχεται πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν το θέλει, πίστεψε με, δεν το θέλει κανένας. Ναι, θέμα είναι να... θέμα παράδοσης, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, θα μπει ο Ιωαννίδης μέσα μου τώρα. Και να πω ότι δεν θέλει κανείς να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια, γιατί η παράδοση της Ευρωλίγκας λέει ότι όποιος τερματίζει πρώτος δεν την παίρνει ποτέ. Το θέμα είναι ότι και πρώτος να τερματίσει. Έχει την κατάρα αυτή. Έχεις πολλές πιθανότητες να έχεις ένα σταύρωμα με μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ δύσκολη στα play-off. Ναι, βέβαια. Φέτος ούτε το 1-8 δεν θα είναι εύκολο. Ακριβώς. Ναι, σε καμία περίπτωση. Πάντως το λέω αυτό γιατί η απόσταση από τις ομάδες που μένουν εκτός play-off είναι μόλις 2 νικές. Ναι. Από 10 για την ακρίβεια. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις, επειδή υπάρχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, μια εξάδα φωτιά, ένας γολγοθάς πραγματικός, ο κόσμος θα πρέπει να είναι ήρεμος, να πατάει στα πόδια του, να απολαμβάνει αυτό που βλέπει, που είναι πάρα πολύ όμορφο αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, παρότι είναι κλισέ των παιχτών και των προπονητών, ισχύει 100%. 100%. Θυμίζω ότι δύο εβδομάδες πριν μόλις, ο Ολυμπιακός ήταν έκτος. Οπότε αυτά ανεποκατεβαίνουν για πλάκα. Και χάνοντας παιχνίδια τα οποία δεν ήταν από την Μπαρτσελόνα ή την Ρεάλ για την ΕΦΕΣ. Όχι. Χάνοντας από ομάδες που είναι εκτός. Ακριβώς. 12. 13, ξέρω εγώ. Νικόλα, πιστεύεις εσύ? Εγώ πιστεύω ότι η εμφάνιση προχθεσινή μπορεί να ήταν και καλύτερη του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί το λες μάλλον επειδή συνδυάζει και την άμυνα, έτσι. Ναι. Από ισορροπία και από φόρμα αντιπάλου. Γιατί η Αρμάνη δεν είναι η Αρμάνη προμηνός. Και επίσης, ας πούμε, η Φενέρ δεν ήταν η κανονική Φενέρ που ήρθε με τις αποσίες, η Παρτιζάν, η Βίρτους. Η Αρμάνη έχει για αυτές τις αποσίες της, αλλά έχει και τρομερό momentum. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, μπορεί και να χτυπήσει τελικά, να προλάβει το τρένο. Βέβαια, έχει φοβερή ποιότητα, το συζητάμε. Ναι, θα συμφωνήσω. Γιατί το είχαμε γράψει και πολλές φορές και στις νίκες, ότι ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη σε δημιουργία, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην σταθεί κανείς, αλλά το DNA του αυτά τα χρόνια ήταν, δεν θα πω εγώ αμυντικογενές, σε καμία περίπτωση, αλλά στηριζόταν πάρα πολύ στην άμυνα. Για να μπορέσει. Αλλά να ο ρυθμός του στην επίθεση, ναι, στηρίζονταν στην άμυνα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι το έκανε και οι ίδιοι στις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω και ο Βεζέλο, θυμάμαι, δήλωσε και ο Μπαρτζόκας το έλεγε ότι θα πρέπει λίγο να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα. Νομίζω το έλεγαν και οι ίδιοι. Δεν το λέγαμε εμείς, ας πούμε. Πολύ σωστό. Γιατί δεν μπορείς κάθε βράδυ να βάζεις 90 πόρους. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και καλή ομάδα να είσαι, παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ναι, θα συμφωνήσω ότι συνολικά, άμα εξαιρέσει κανείς ένα κενό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν η πιο πλήρη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Τα είχε όλα. Και νομίζω ότι είναι και το δεύτερο παιχνίδι. Και αποδείχθηκε κιόλας ότι η παραμονή του Μπλακ έπρεπε να γίνει. Ναι, εντάξει. Γιατί ήταν τυπικό, θα μου πείτε, αλλά ναι. Ναι, δεν υπήρχε κάποια άλλη σκέψη έτσι αλλιώς. Και απορώ γιατί πήρε και τόσο μεγάλη έκταση. Ναι. Μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα. Συμφωνώ ότι ο Πίτερ ήταν εξαιρετικός, ότι ο Γόκαπ
ήταν ο MVP, ο Σλούκας ήταν, έκανε ένα ακόμη μαγικό παιχνίδι δημιουργικά. Αλλά νομίζω ότι... Βεβαίως, ναι, αλλά το παιχνίδι, νομίζω, εγώ με την ταπεινή μου άποψη, ότι κερδίζεται την ώρα που ο coach Μπαρτζόκας καταλαβαίνει ότι η Ολύμπια έχει κάνει ένα πράγμα καλά στο παιχνίδι. Έχει αποδιοργανώσει εντελώς, έχει μπερδέψει τον φάλ. Τον φάλ, ναι, σωστά. Με τα double team και τα triple team κάποιες φορές. Το ψηλό σχήμα που έβαλε από την αρχή για να τον έχει στις αλλαγές, να μην έχει μισμάτς και τα λοιπά. Έτσι, έτσι. Και την τροφοδοσία του δυσκόλεψε πολύ, έτσι. Αυτό που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός δηλαδή στο άκρο. Έχει αποδιοργανώσει λοιπόν τελείως τον Ολυμπιακό, ο οποίος ευτυχώς για εκείνον, σε εκείνο το διάστημα, παίζει καλή άμυνα. Η Ολύμπια είναι πολύ άστοχη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 0 στα 6 τρίποντα. Κάτι τέτοιο. Και παραμένει αυτό συν 3. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ο Μπαρτζόκας για μένα κάνει την κίνηση ματ, ξεβγάζει τον φαλ και βάζει τον Black, ο οποίος θυμίζω ότι είναι ο τρίτος στο rotation, έτσι, βάσει προγραμματισμού και σχεδιασμού, ο Αμερικανός παίρνει ένα επιθετικό rebound. Δίνει 2 assist και τελειώνει 2 φάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να βάλουμε τον παράγοντα χ για την νίκη αυτού του αγώνα, είναι ο Black. Και αποδεικνύεται πόσο μεγάλη πολυτέλεια είναι ο Ολυμπιακός να πάρει έναν παίκτη του εκατομμυρίου πριν από ένα χρόνο με 250.000 και να τον έχει και ευχαριστημένο κιόλας που έχει αυτό το ρόλο. Έτσι. Σίγουρα. Και πώς το λένε, και είναι και σημαντικό επίσης ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε δεύτερο παιχνίδι ουσιαστικά χωρίς τον Βεζέγκοφ. Στο ΟΑΚΑ δεν τον είχε καθόλου. Τώρα προχθές δεν ήταν ο Βεζέγκοφ ο κανονικός, γιατί προφανώς ο άνθρωπος ακόμα δεν είναι. Θέλει ρυθμό. Ναι, θέλει ρυθμό, έτσι. Και δηλαδή τους πολλούς πόντους, τους περισσότερους τους έβαλε προς το τέλος που είχε καθαρίσει το. Ναι, γιατί φρόντισαν οι συμπαίκτες του να τον κάνουν ευτυχισμένο, όπως είπε και ο Μακίσικ. Ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι το μάτς έχει και αυτή τη σκοπιά. Έχουμε δει τουλάχιστον 2-3 φάσεις που ένας παίκτης του Ολυμπιακού θα μπορούσε να τελειώσει φάση. Σωστά. Και τη δίνει στον διπλανό του. Του Μακίσικ είναι το χαρακτηριστικό, έτσι. Που του δίνει, νομίζω, εκεί προς το τέλος μια πάσα. Ενώ είναι ο Μακίσης, που λες θα την κατεβάσει την μπάσκετα. Κάρφωμα. Το κάρφωμα, ναι. Που δεν υπάρχει το κάρφωμα, ναι. Ρωτήθηκε μάλιστα κιόλας και είπε ότι επειδή είναι ο μικρός μου αδερφός στην ομάδα, θέλω να τον κάνω ευτυχισμένο. Το λέω αυτό γιατί πέρσι είχε γραφτεί ότι τσακώθηκαν οι δυο τους. Μιλάμε ότι είναι επιτομή της ομάδας ο Ολυμπιακός. Πάλι πρωτοχρονιά μαζί κάναν όλοι, στα σπίτια ενός του άλλου. Δηλαδή είναι αυτό που ζούμε, είναι απίστευτο με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα βοηθάνε και τα αποτελέσματα, δεν το συζητάω. Κοίταξε, είναι μια οικογένεια. Αλλά είναι μια οικογένεια. Εννοείται, θα τσακωθείς και εσύ, έχεις τσακωθεί με τον αδερφό σου, με τη μάνα, με τον πατέρα σου, όλος ο κόσμος δηλαδή. Με τη γυναίκα σου, πες το, μη φοβάσαι. Με τη γυναίκα σου, στο. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν τα λέω αυτά, δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι στο πλαίσιο το οικογενειακό, ναι, έτσι, θα υπάρξουν, ναι, και τριγνή για αυτά. Προφανώς είναι ανταγωνιστικοί οι παίκτες, είναι παίκτες επίπεδου, είναι το καλύτερο θέλουν για την ομάδα. Αλλά αυτό είναι που μένει στο τέλος, ότι όλοι τους θέλουν το καλύτερο για την ομάδα. Δεν παίζει κανείς για τα νούμερα του στον Ολυμπιακό. Για μένα, Νικόλα, είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι ο Ολυμπιακός, ξέρεις, επειδή ο έξυπνος μαθαίνει για τα λάθη του, ο πιο έξυπνος μαθαίνει για τα λάθη των άλλων. Συχνά οι Αγγελόπουλοι από το πώς χάθηκε ο Χάινς, πώς χάθηκε ο Χάντερ, πώς χάθηκαν άλλοι παίκτες στο παρελθόν. Το έχουν αλλάξει τώρα και του Βεζέγκο, ας πούμε, του κάναμε δεύτερη αναπροσαρμογή μέσα σε λίγους μήνες. Και δεν λέω ότι θα μείνει η Σόνη και καλά, αλλά είναι και ο Ολυμπιακός πιο θωρακισμένος, θα είναι και ο παίκτης πιο ικανοποιημένος. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα. Ναι, συμφωνώ αυτό. Από κοινού νομίζω ότι δείχνει μια θέληση να συνεχίσουν μαζί. Εντάξει, αυτό έγινε βέβαια και για να ανταμυφθεί. Διότι ναι, έβγαινε, ναι, είχε ένα συμβόλαιο το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται το αυτά που κάνει στο παρκέ. Αλλά η ουσία αυτών που λες είναι πολύ σωστή. Δηλαδή οι Αγγελόπουλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι το βασικό είναι ο κορμός. Η ομάδα είναι σχεδόν 3 χρόνια ίδια με κάποιες μικρές προσταφαιρέσεις και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί ανεξάρτητα το ότι θα γίνει με τον Βεζέγκοφ, νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα πάλι θα δούμε εκεί που δεν το περιμένουμε και άλλες ανανεώσεις. Δηλαδή θυμίζω ότι είναι ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, ο οποίος μπορεί να πάρει κάποια επέκταση, ο Γόκαπ επίσης. Δεν λύγει το συμβολίο του. Αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να μπει στην τελευταία σεζόν του συμβολέου, τη νέα σεζόν, χωρίς να τον έχει δέσει. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός να είναι σταθερά στα υψηλά στρώματα της Ευρωλίγκας για πολλά χρόνια. Νικόλα, η υπόθεση του Σλούκα είναι όσο απλή πιστεύει ο πολλής κόσμος? Δηλαδή όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσως είναι πιο δύσκολη. Ίσως είναι πιο δύσκολη γιατί, εντάξει, μιλάμε ότι είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά θεωρώ ότι... Τα γκάρντ είναι... τα ψάχνει με το δίκανο στην Ευρωλίγκα. Ναι, μπορεί να πω στο τραπέζι τεράστια ποσά, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει ξανά εξέλιξη ανάλογη του 2015, διότι πολύ απλά το παιδί καταλαβαίνει ότι έχει το ρόλο που πάντα ήθελε, έτσι.
Το μπάσκετ έχει αλλάξει, δεν είμαστε στην περίοδο πλέον που θα παίρνει στην μπάλα και θα σουτάρει. Αλλά και πάλι νομίζω ότι τα μεγάλα σουτ, όλα τα κρίσιμα, τα έχει πάρει ο Σλούκας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είτε τα έχει βάλει, είτε τα έχει χάσει. Τον επέλεξαν και ως δεύτερο καλύτερο closer ή πρώτο μαζί με κάποιον άλλον στη GM, ναι, στην Ευρωλίγκα. Ναι. Όπου παίρνει το πιο κρίσιμο σουτ, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα για κανέναν, γιατί μιλάμε για οικονομικά μέσα. Έτσι δεν... Ναι, 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 εντάξει. Θεωρώ απίθανο ο Παπα-Νικολάου να μην τελειώσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Και ως αρχηγός κιόλας, επειδή είναι το άλλο συμβόλαιο που λύγει. Ο Μακίσικ είναι ένα παιδί το οποίο μπαίνει στα 34 το καλοκαίρι, αλλά πολύ δύσκολα δεν του ανανεώνει το συμβόλαιο, θα πω εγώ. Συμφωνώ όλα αυτά που κάνει και για το χαρακτήρα που έχει. Ο Φάλινος και σαν έβδομο να τον έχεις μόνο στην Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε αρκετά πράγματα μέχρι το τέλος της σεζόν και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μακίσικ νομίζω ότι παίζει και το ρόλο. Πώς παίζουν οι Έλληνες, ας πούμε, στον Ολυμπιακό που ενώνουν την ομάδα. Ο Μακίσικ νομίζω παίζει το συνδετικό ρόλο στους ξένους. Στους ξένους, ναι, ως πιο παλιός. Πιστεύω δηλαδή, ναι, το πιστεύω, το πιστεύω. Δηλαδή, βλέποντας και ένας ξένος που έρχεται πρώτη φορά στον Ολυμπιακό, ότι ο τύπος αυτός είναι χρόνια πλέον και περνάει καλά, άρα πρέπει να είναι πολύ ωραία στον Ολυμπιακό, σου λέει κάποιος που έρχεται. Π.χ. ο Πίτερς, ας πούμε, που ήρθε φέτος, ο Κάναν που ήρθε φέτος. Ναι. Νικολά, σήμερα ποιος θα μείνει έξω, ξέρουμε ακόμα ή όχι? Όχι, δεν έχουμε, δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα. Προβλήματα πάντως δεν υπάρχουν, ε? Όχι, όλοι είναι, όλοι είναι. Mm-hmm. Και φεύγει η ομάδα, ναι, αύριο θα φύγει για Μονακό. Αύριο, αύριο για πενταήμερο στην Ευρώπη. Πενταήμερο, ναι. πρώτα Νίς, Νίκαια, Νίκαια μένουν πάντα οι ομάδες. Ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ κοντά στο Μονακό, είναι και φαινότερα τα ξενοδοχεία. Θα πάνε στο Μονακό να παίξουν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, θα πω εγώ. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός κάνει διπλό εκεί, τότε αρχίζει και αλλάζει και τη μοίρα του, έτσι. Δηλαδή θα μπορεί να μιλάει πολύ περισσότερο για τετράδα. Δεδομένου ότι έχει χάσει το Μονακό κιόλας. Ναι, θα έχει το ντουμπλάρισμα που είναι επικίνδυνο πάντα στις ισοβαθμίες και τα λοιπά από μια, ναι, ομάδα. Και μετά παίζει με μια Βέρτους η οποία πραγματικά είναι λίγο γρίφος. Ναι. Δηλαδή ένα βράδυ μπορεί να σου κερδίσει τη Βαρκελόνη και μετά από τρεις μέρες να χάσει από τη... Έχει κερδίσει η Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Έχει χάσει με 20 από την Αρμάνη μέσα στην έδρα της, ναι, πάει νικάει μέσα στη Βαρκελόνη και χάνει χθες, ναι, από την Τερτώνα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο ματς. Είναι ότι μετά ο Ολυμπιακός παίζει με Ρεάλ και Μακάμπι μέσα. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και μετά παίζει με Εφές μέσα και Φενέρ έξω. Mm. Είναι μια εξάδα... Είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, ναι, 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 ναι. Είναι μια εξάδα φωτιά. Δεν θα μιλήσω εγώ με νούμερα πόσες νίκες ψάχνει ο Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα στις 3 Φεβρουαρίου, μέσα σε ένα μήνα όλα αυτά, στις 3 Φεβρουαρίου που τελειώνει αυτός ο Γολγοθάς, στην εκπομπή εκείνη της εβδομάδας θα μπορούμε να πούμε νομίζω πολύ περισσότερα για τους στόχους του Ολυμπιακού πλέον. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά.